Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα το δούμε και συνέχεια. Πάμε στον κλέαρχο. Πάμε στον κλέαρχο να μας εξηγήσει λίγο επιστημονικά τι γίνεται. Λοιπόν. Κλέαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για πες μας τώρα τι έγινε. Στα αγώνα λέγεται αυτό το φαινόμενο. Ναι, αυτή η ονομασία δίνεται βέβαια από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες που απασχολεί αυτό έτσι το κύμα κακοκαιρίας. Εκείνες εκεί δηλαδή τις χώρες προς την Ισπανία και τη Γερμανία δίνουν κάποιες έτσι ορολογίες σχετικά με την δημιουργία αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην ουσία όμως ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, είναι ένας δηλαδή αυτός ο οποίος δημιουργεί αυτά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα από φυσικής άποψης. Και άμα θέλετε να περάσουμε λίγο στον πρώτο μας χάρτη για να εξηγήσουμε πώς αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οδήγησε σε αυτές έτσι τις πολύ ισχυρές βροχές, τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής, να πούμε ότι αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θυμίζει τον Ντάνιελ που ζήσαμε πέρυσι. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη μία πλευρά έχουμε το αντικυκλονικό πεδίο, δηλαδή αυτό που λέμε τον εμποδιστή, προς την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Είναι στην ουσία ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Ας το φανταστούμε σαν ένα βουνό, το οποίο εξαπλώνεται προς την κεντρική Ευρώπη. Και στην ουσία τι κάνει, κλείνει το δρόμο στις κακοκαιρίες. Έτσι λοιπόν, αυτές οι κακοκαιρίες δεν μπορούν να περάσουν μέσα από το εσωτερικό του γράμματος ύψιλων, δηλαδή μέσα από το εσωτερικό των υψηλών πιέσεων. Άρα έχει... συγκεντρώνει όλο αυτό. Ακριβώς. Δεν απλώνεται για να ξεσπάσει σποραδικά. Πολύ σωστά. Δεν μπορεί λοιπόν να εκτονωθεί, να φύγει προς τα πιο μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, βορειότερα. Και έτσι λοιπόν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά, εγκλωβίστηκε για αρκετά 24 ώρα στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Ισπανίας. Άρχισε να στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, μη μπορώντας να βρει έτσι δρόμο διαφυγής. Και βλέπετε με τα βέλη τι έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει τα αέρια ρεύματα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Από τη μία πλευρά, με το πορτοκαλί βέλος, μας έρχεται ένας θερμός αέρας από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Γιατί όταν έχουμε το βαρομετρικό χαμηλό, ο αέρας για το βόρειο ημισφαίριο κινείται αντίστροφα από τους δείκτες του ρολογιού. Και από την άλλη, με το μπλε βέλος, έχουμε τον πιο ψυχρό αέρα που μας κατηφόρησε από την κεντρική Ευρώπη. Πόσο νερό έριξε? Θα το δούμε τώρα αμέσως. Να εξηγήσω, Γιάννη, να πω ότι στην ουσία συγκρούστηκαν αυτά τα δύο διαφορετικά αέρια ρεύματα. Ωραία. Πήρανε και ενέργεια βέβαια και υγρασία μέσα από εκείνες εκεί τις θαλάσσιες εκτάσεις προς τη Δυτική Μεσόγειο, γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και είχαμε πολύ έντονη αστάθεια για πολλές ώρες. Θέλω να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να μην το καταλαβαίνω εγώ. Βεβαίως. Προϊόν της κλιματικής κρίσης, από όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιο είναι? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την κλιματική αλλαγή, να πούμε ότι ακόμη βέβαια σαν επιστήμονες εξετάζουμε αυτούς τους παράγοντες. Οι αντικυκλώνες αυτοί, βλέπετε αυτοί εδώ, αυτά τα πεδία υψηλών πιέσεων. Αυτό το βουνό δηλαδή που λες είναι. Έχουν την τάση τα τελευταία χρόνια να κρατάνε για μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή αρκετές ημέρες. Ήδη βλέπετε πόσες ημέρες έχουμε καλοκαιρία στη χώρα μας εξαιτίας αυτών των υψηλών πιέσεων. Από την άλλη, καθώς σχηματίζονται αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, παίρνουν θερμότητα μέσα από τη θάλασσα. Η θάλασσα στην ουσία τι κάνει? Αποταμιεύει τα ποσά θερμότητας, τα οποία οφείλονται βέβαια στην κλιματική αλλαγή. Λειτουργούν οι θάλασσες σαν αποθήκες θερμότητας. Έχουν διαφορετική θερμοχωρητικότητα και αποδεσμεύουν με πολύ αργό ρυθμό τα ποσά θερμότητας που έχουν συσσωρεύσει, έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Άρα λοιπόν αυτές οι κακοκαιρίες, επειδή από τη μία πλευρά εγκλωβίζονται εξαιτίας του ατμοσφαιρικού βουνού και από την άλλη παίρνοντας συνεχώς ενέργεια από τις πολύ θερμές θάλασσές μας, δίνουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα για πολλές ημέρες, για πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ένα φαινόμενο που θα τα βλέπουμε πιο συχνά. Βεβαίως. Επειδή το ζήσαμε εδώ στον Ντάνιελ. Πολύ σωστά. Σου κάνω την ίδια ερώτηση σου κάνει η Εύα χθες στο δελτίο και σας άκουσα, για να το ξαναπείς. Υπάρχει φόβος να το ξαναδούμε? Βεβαίως. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι και τα επόμενα χρόνια θα συναντάμε έτσι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε είναι σε ποιες βέβαια χώρες θα χτυπάνε κάθε φορά. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που διαμορφώνεται αναλόγως βέβαια έτσι και την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Αυτά λοιπόν τα βαρομετρικά χαμηλά στροβιλίζονται για πολύ καιρό. Θυμίζει έτσι την κυκλοφορία που ζήσαμε πέρυσι στον Ντάνιελ και τον Ηλία. Χτύπησαν δύο κακοκαιρίες πέρυσι τη χώρα μας. Είχαν εγκλωβιστεί αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά. Αυτή τη φορά έχουμε τα βαρομετρικά χαμηλά εγκλωβισμένα στη Δυτική Μεσόγειο. Τότε το βαρομετρικό χαμηλό είχε εγκλωβιστεί για πολύ χρονικό διάστημα προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Ένα αντίστοιχο έτσι επεισόδιο είχε πάλι συμβεί στην αυτή περιοχή με μια αντίστοιχη ατμοσφαιρική κυκλοφορία το 1957 στα μισά του Οκτωβρίου. Κοντά δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου του 1957 πάλι
Εκείνες εκεί οι περιοχές είχαν χτυπηθεί με αρκετούς και πάλι νεκρούς. Είναι δυστυχώς ιστορική η πλημμύρα της Βαλένθια. Βεβαίως, είναι... βεβαίως. Και μάλιστα γι' αυτό εξέτρεψαν και τον ποταμό. Πολύ ιστορική σωστά. Επίσης η εκτροπή του ποταμού μεταφέρθηκε. Υπάρχει ο χάρτης που μας δίνει η Γεωργία. Το πράσινο φαντάζομαι είναι το πώς ήταν ο ποταμός, η αρχική μορφή. Και πώς τον εξέτρεψαν στη συνέχεια με τον μπλε. Για να το... Και πάλι όμως είδαμε τη συνέβη. Βέβαια, γιατί βέβαια είναι παλιά κατασκευή πλέον. Μίλαμε για μεγάλο όγκο νερού. Και υπάρχουν και πλημμύρες διαρκώς εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως. Άμα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο μας χάρτη, γιατί με ρώτησε ο Γιάννης και για τα χιλιοστά που πέσανε, να δούμε δηλαδή τον όγκο νερού που είχαμε. Ναι. Οι μετρήσεις των μετρολογικών σταθμών δώσανε το μεγαλύτερο όγκο νερού προς την περιοχή Σίβα. Είναι μια πόλη που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της Βαλένθια. Εκεί ξεπεράσαμε και τους 450 τόνους νερού το στρέμμα. Μιλάμε δηλαδή για ακραίες τιμές. Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, όταν μιλάμε για 400-500 χιλιοστά βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτός ο όγκος νερού πέφτει στην πόλη της Αθήνας σε διάστημα ενός έτους. Τι λες, δε. Άρα λοιπόν το νερό ενός έτους, για την Αθήνα βέβαια παίρνουμε, κάνουμε έτσι μια σύγκριση, έπεσε μέσα σε λίγες ώρες σε εκείνη εκεί την περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε. Και στη Βαλένθια 180. Στη Βαλένθια οι μετρήσεις δώσαν 180 με 200 χιλιοστά. Γενικότερα οι περιοχές που έχουμε βάλει στον πορτοκαλί κύκλο είναι η Ανατολική Νότιο, Ανατολική Ισπανία. Εκεί λοιπόν που εκδηλώθηκε, εκτονώθηκε ο μεγαλύτερος όγκος αυτής της κακοκαιρίας, υπολογίζουμε και από δορυφορικές μετρήσεις ότι προσεγγίσαμε περίπου τους 200 με 300. Πόσο έριξε. Στον Ντάνιελ πόσο έχει ρίξει. Στον Ντάνιελ, αν και είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια, ξεπεράσαμε και τους 700 τόνους νερού το στρέμμα. Εκεί όμως είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Κράτησε περισσότερο. Άρα είναι και πιο σταδιακή η πτώση του νερού. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό είδαμε τόσο τραγικά αποτελέσματα εκεί. Γιατί ακριβώς είναι σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ποια είναι μικρότερη ποσότητα νερού. Ακριβώς. Μπορεί να είναι μικρότερη ποσότητα νερού, έπεσε όμως σε πολύ πιο μικρό χρονικό διάστημα. Στον Ντάνιελ είχαμε βέβαια περισσότερο όγκο νερού, αλλά ακολούθησαν στην ουσία δύο κύματα και εκδηλώθηκε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καταστροφές, έτσι. Μιας και μιλάμε για την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, όπως και εσείς οι μετεωρολόγοι το ερευνάτε, η πρώτη ερώτηση που σου κάνει κάποιος, αν πας και κάτσεις ένα καφενείο σήμερα, αυτό μπορεί να το προλάβουμε. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν έργα ώστε να προλάβεις κάτι τέτοιο, ή είσαι καταδικασμένος από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο αυτό να σαρώσει όπως και να έχει. Βεβαίως. Και απλά να το περιορίσεις. Δυστυχώς, ελάχιστα. Δυστυχώς, με τις δυνάμεις της φύσης δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό. Ένα μέρος μπορούμε έτσι, σε ένα βαθμό μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να προετοιμαστούμε. Μιλάμε βέβαια για περιοχές όπου όταν έχουμε και πυκνή δόμηση ή η άναρχη δόμηση, αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα και βέβαια τέτοιους όγκους νερού είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα, απλά προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα σε τέτοιες έτσι ακραίες καταστάσεις. Γιατί μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Δεν μιλάμε τώρα. Όταν πέφτει σε ένα 24ωρο περίπου το νερό ενός έτους σε μια περιοχή, καταλαβαίνετε ότι έργα και να κάνεις είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Λοιπόν.